πρώτη μεγάλη αίσθηση που έκανες σαν ηθοποιός ήταν στο Στρέλα, στην κινηματογραφική ταινία. Ναι, ναι, για πιο ειδικό κοινό, ναι. Ναι, αλλά εκεί σε είδαμε πρώτη φορά και ήταν πολύ δυνατή η παρουσία σου. Μετά, μετέπειτα όμως, τηλεοπτικά, το Κάτω Παρτάλι ήταν αυτό που σε έφερε μέσα στα σπίτια μας, ναι, 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 και σε γνώρισε όλος ο κόσμος. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ήταν ένας ρόλος που έκανε μεγάλη αίσθηση αυτό το σύριαλ. Πώς το διαχειρίστηκες όλο αυτό, όταν έβγαινε στο δρόμο και άρχισε ο κόσμος να σου μιλάει? Δεν το διαχειρίστηκα. Δεν έβγαινε στον δρόμο, δεν πήγαινε. Δεν έβγαινε στον δρόμο. Βγήκα μία, δύο, τρεις. Πώς άλλαξε? Μετά το αρκετά, πήγε μεγάλη. Αυτό λέω, άλλαξε πολύ. Αλλά ενώ δεν ήταν κάτι το οποίο στην αρχή ήξερα πώς να το διαχειριστώ ή μου ήταν οικείο, γιατί δούλευα πάρα πολλά χρόνια μέχρι εκείνη τη στιγμή που έγινε το Παρτάλι. Και όλο αυτό το πράγμα μου ήταν πολύ πρωτόγνωρο. Κάποιες φορές μ' άρεσε πάρα πολύ, ενώ αυτό που γινόταν και έτσι να σε επικοινωνία με τον κόσμο. Κάποιες άλλες φορές με τρόμαζε πάρα πολύ επίσης. Γιατί τα σχόλια ήταν πολύ θετικά κάποια, υπήρχαν και κάποια που ήταν πολύ αρνητικά. Υπήρχαν και κάποια που ήταν πολύ διστακτικά. Υπήρχαν και κόσμος που με κοίταζε και με μισό μάτι. Εντάξει, πέρασε το εννοώ αυτό. Μια να χαρά, μην δούμε, να μην πάρουμε δηλαδή μια γεύση. Να πάρουμε, εννοείται. Να πάρουμε μια γεύση. Μεγάλη επιτυχία. Παρουσιά σου. Σμηνή της Μανώλης Φουσέκης. Δεν ακούω. Λέω, Σμηνή της Μανώλης Φουσέκης. Δεν ακούω! Μήπως να σας έβλεπε ένας οριλά. Τι είπες, Φαντικαρά, παρουσιάσου, ρε. Σμηνή της Μανώλης Φουσέκης. Πάρε πέντε φύ να με θυμάσαι, ρε. Ευχαριστώ, κύριε Σμηναγέ. Ξέρεις τι είναι πέντε φύ? Πέντε φύ, μισό να σκεφτώ. Είναι γρυφός. Το ξέρω. Το έχω δει σε μια ταβέρνα. Πέντε φύ. Φίλε, φάε, φύγε, φέρε φίλους. Μη δώσεις δικαιώματα στους ένστολους. Εγώ. Να δώσω δικαίωμα εγώ. Με το 2, με το 3. Φατάρε μου, φαντάρε μου, πάρε με στη στρατόνα. Σκάσε! Πάρε να έχεις τη Σκόπια, τις νύχτες του χειμώνα. Τι αρνητικά μπορεί να δέχτηκες για αυτό το ρολό? Έλα μου ντε. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που θεωρήσαν στερεοτυπικό τον τρόπο που παρουσιάστηκε ο ρόλος. Ναι. Λάθος τους. Ανέρα δεν ξέρεις. Παρεξήγησαν. Δεν πειράζει. Όχι μωρέ, εντάξει. Αγάπη παντού. Αγάπη παντού. Εγώ πάντως το καταχάρηκα, πέρασα πάρα πολύ ωραία ενώ κάνοντας το Μανώλη. Ήταν πραγματικά από τα πιο διασκεδαστικά πράγματα που θα μπορούσα να συμβούν σε έναν ηθοποιό, νομίζω αυτό το. Αυτό έφερε σύριαλ και προτάσεις αντίστοιχες όμως. Δυστυχώς. Αυτό συμβαίνει, η αλήθεια είναι, σε πάρα πολλούς ηθοποιούς, όταν παίζουν ένα τόσο συγκεκριμένο ρόλο, να τους βάζουν σε αυτό το κουτάκι, ότι μπορούν να παίξουν μόνο αυτό. Σε στεναχωρεί αυτό, σε στεναχωρούσε? Καλά, δεν τα βάψα και μαύρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι με προβλημάτισε πάρα πολύ, διότι με ανάγκασε κιόλας να πάρω μια απόσταση από το επάγγελμα. Ενώ με το που βγήκες και έγινε χαμός με αυτό το ρόλο. Ναι, μετά ερχόταν αυτό με διάφορες βερσιόν. Και επειδή ήδη είχα και στο παρελθόν πάλι τέτοιους ρόλους ερμηνεύσει, λίγο με προβλημάτισε αν θα ήθελα να συνεχίσω με το ίδιο ή θα αλλάξω κάποια στιγμή. Οπότε αισθάνθηκα ότι δεν θέλω να συνεχίσω με το ίδιο. Και είπα ότι αν είναι να έρχεται, κατάλαβες, το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο, ας το καλύτερα, ας καταπιαστούμε και με άλλα πράγματα, δεν πειράζει.